Για απειλή και εξύβριση κάνει λόγο 20χρονος εργαζόμενος του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, περιγράφοντας τους αστυνομικούς την επίθεση που δέχτηκε από τον Λευτέρη Αυγενάκη. Ήταν εκτός εαυτού. Με εξύβρισε, με απείλησε και μου προκάλεσε φόβο και ανησυχία. Για το περιστατικό παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα και ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος. Μεταξύ άλλων, διερευνώνται τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλου και η διατάρξη λειτουργίας επιχείρησης κοινής ωφέλειας. Ο 22χρονος, που αρχικά δεν είχε προβεί σε καταγγελία στις αρχές, κλήθηκε να καταθέσει στα πλαίσια της προκαταρκτικής και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του πρώην υπουργού για εξύβριση, απειλή και παράνομη βία. Δεν χρειάζεται καν να φτάσει σε σημείο να υπάρχει φυσική βία. Στην περίπτωση που έχει γίνει και αναγγελία με το όνομά του, δεν υπάρχει λόγος να. Οκ, μπορεί να τον πειράξει τον κύριο, μπορεί να έρθει σε θυμό, αλλά εφόσον έχει κάνει τη δουλειά της εταιρεία, και κάθε εταιρεία, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όταν πήγε λοιπόν εκεί ο αστυνομικός για να επαναφέρει την τάξη, γιατί αυτό οφείλε να κάνει, αυτή η δουλειά του, ο κύριος Αυγενάκης του είπε ότι δεν έχει καμία δουλειά εδώ, γιατί εγώ έχω ασυλία. Έχω ασυλία, του λέει, κάτω τα χέρια. Αυτό ο αστυνομικός το είπε. Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει αναφορές ότι ο βουλευτής απείλησε με μετάθεση αστυνομικό που είχε σπεύσει στο σημείο μετά την επίθεση. Όντως υπάρχει αυτή η αναφορά περί ασυλίας του συγκεκριμένου βουλευτή, όμως κανένας αστυνομικός δεν ανέφερε ότι απειλήθηκε ή υπήρξε κάποια εξύβριση στο πρόσωπό του από τον συγκεκριμένο βουλευτή. Στην περίπτωση που χρειαστεί παροχή εξηγήσεων από την πλευρά του Λευτέρη Αυγενάκη για την άσκηση ποινικής δίωξης, θα απαιτηθεί άρση της βουλευτικής του ασυλίας.